Χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα σήμερα, μία επιστολή από μία μάνα, μία γλυκύτατη μάνα. Όπως βλέπετε και από τον τίτλο του βίντεο, είναι ο τίτλος που έχει δώσει η ίδια στην επιστολή της, «Ο γιος μου μου αποκάλυψε ότι είναι γκέι». Θέκλα μου, σου γράφω για ένα θέμα που δεν νομίζω ότι έχει γίνει vlog. «Ο γιος μου μου αποκάλυψε σήμερα ότι είναι γκέι». Ό,τι είχα γυρίσει από δουλειές και ψώνια από σούπερ μάρκετ. Ήμουν στην κουζίνα, ετοιμαζόμουν να μαγειρέψω όταν ένιωσα να με κουμπάει κάποιος στην πλάτη. Ήταν ο γιος μου. Μου είπε «Μαμά, έχεις λίγο χρόνο, θέλω να μιλήσουμε». Του έγνεψα καταφατικά και πήγα στο σαλόνι μαζί του. Ήταν μαζεμένος, σαν φοβισμένος και δεν με κοίταζε στα μάτια. Δεν με έχει συνηθίσει σε τέτοιες συμπεριφορές. Πάντα είναι ένα χαρούμενο παιδί, ευαίσθητο που κοιτάζει πάντα τη ζωή με αισιοδοξία. Πριν 2 μήνες απολύθηκε από το στρατό, είναι 20 ετών. Όταν είδα ότι δεν με κοίταζε στα μάτια, ανησύχησα. Το ρώτησα τι συμβαίνει. Κοιτάζοντας πάντα το πάτωμα, ξεκίνησε να μιλάει. Μου είπε «Μαμά, θέλω να σου πω κάτι, αλλά δεν ξέρω πώς θα το πάρεις και πώς θα αντιδράσεις. Ό,τι αντίδραση όμως και αν έχεις, θα την αποδεχτώ. Αν θέλεις, θα φύγω και από το σπίτι. Αυτό που θα σου πω, το έχω πει στα αδέρφια μου». Έχει 2 αδέρφια το παιδί, ένα μεγαλύτερο και ένα μικρότερο από αυτό. «Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Θέλω όμως να το πω και σε σένα, γιατί δεν μπορώ να το κρατάω μυστικό από σένα. Τα αδέρφια μου με παρότριναν να σου το πω, αφού μου είπαν ότι είσαι cool και δεν θα έχεις θέμα. Όλα αυτά πάντα κοιτάζοντας το πάτωμα. Του είπα, να μου πεις ό,τι θέλεις, αλλά θέλω να με κοιτάς στα μάτια, όπως κάνεις πάντα». Μου απάντησε, «Δεν μπορώ, ντρέπομαι». Το ρωτάω, «Έκανες κάτι κακό, έκλεψες, σκότωσες, βίασες?» Μ' απάντησε όχι. Τότε του λέω, «Γιατί να ντρέπεσαι?» «Γιατί μαμά, νομίζω ότι είμαι γκέι. Δεν έχω κάποια εμπειρία με κοπέλα, αλλά νιώθω ότι με αρκείουν οι άνδρες. Συγγνώμη». Σε αυτό το σημείο άρχισε να βουρκώνει και διέκρινα δάκρυα που μάτια προσπαθούσε να κρατήσει. Επίσης το βλέμμα συνέχιζε να είναι καρφωμένο στο πάτωμα. Και συνέχισε. Πάλεψα πολύ με τον εαυτό μου για να μπορέσω να το αποδεχτώ. Να το πω στα αδέλφια μου και τώρα σε σένα. Νιώθω μπερδεμένος. Μου αρέσουν κάποιες κοπέλες και νιώθω ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι μαζί τους, αλλά περισσότερο νιώθω έλξη για τους άνδρες. Επίσης νιώθω ότι θέλω να κάνω οικογένεια στο μέλλον. Αγαπώ τα παιδιά. Δεν ξέρω. Λυπάμαι περισσότερο που σε απογοήτευσα, που ίσως δεν είμαι το τέλειο παιδί που νόμιζες ότι έχεις. Σε αυτό το σημείο σηκώθηκα, τον αγκάλιασα τόσο σφιχτά, τον φίλησα και του είπα «Ποτέ, ποτέ στη ζωή σου μην ξαναπείς ότι δεν είσαι το τέλειο παιδί που νόμιζα ότι έχω». Αυτό μου θύμισε τη μάνα μου που δεν με ήθελε γιατί δεν ήμουν το τέλειο μωρό. «Είσαι το πιο τέλειο παιδί που έχω, που είμαι περήφανη γι' αυτό, όπως και για τα αδέρφια σου. Είσαι το δημιούργημά μου. Εσύ είσαι εγώ. Σάρκα από τη σάρκα μου, ψυχή από τη ψυχή μου, αίμα από το αίμα μου. Πώς μπορώ να σε απαρνηθώ? Αποδέχομαι και σένα και τις επιλογές σου. Δεν έκανες κάτι για να ντρέπεσαι. Έχεις αξίες που πρέπει να είσαι περήφανος για αυτές. Θα είμαι πάντα δίπλα σου, σε ό,τι και αν χρειαστείς, όσο ζω θα είμαι εδώ». Εν μεταξύ, εδώ να σημειώσω ότι δεν πρόκειται περί επιλογή. Δεν είναι περί επιλογής, δεν είναι επιλογή το να είσαι ομοφυλόφιλος. Επιλογή είναι να αποδεχθείς το γεγονός ότι έχεις γεννηθεί ομοφυλόφιλος. Με αγκάλιασε, σήκωσε το βλέμμα από το πάτωμα και μου ψιθύρισε. «Σε ευχαριστώ. Είμαι τυχερός που σε έχω για μάνα. Σε αγαπώ». Θέκλα μου, εγώ έτσι ένιωσα και δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να απορρίψω το παιδί μου επειδή έχει διαφορετικές σεξουαλικές προτιμήσεις. Ονομάζονται διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, θα ήταν καλύτερα να πεις. Όμως ανησυχώ. Φοβάμαι για το μέλλον που θα ακολουθήσει. Εγώ θα φύγω κάποια στιγμή. Πώς θα είναι η ζωή του? Δεν ξέρω αν θα αποκτήσει ποτέ οικογένεια, αν θα κάνει δικά του παιδιά. Πώς θα είναι το μέλλον του? Φοβάμαι για όσα γίνουν και δεν θα είμαι εκεί για να το βοηθήσω. Μα πιο πολύ απ' όλα φοβάμαι μη μείνει μόνος του. Φοβάμαι το ρατσισμό που θα αντιμετωπίσει από τα στερεότυπα του κατεστημένου. Έχω βιώσει το ρατσισμό με τη διαφορετικότητα που έχω εγώ και χρειάστηκε να αποκτήσω άμυνες, να θωρακίσω τον εαυτό μου μόνη μου για να τα καταφέρω. Φοβάμαι μην τον πληγώσουν. Είναι ευαίσθητος. Δεν θέλω να ματώσει όπως εγώ. Ο κόσμος είναι κακός, αδυσόπιτος, ανελέητος με οτιδήποτε διαφορετικό που πάει κόντρα στα κατεστημένα. Το μόνο που θέλω είναι ευτυχία του, τίποτα άλλο. Γι' αυτό νιώθω ότι πονάει η ψυχή μου αυτή τη στιγμή που γράφω.
Γιατί η ζωή δεν σταματά να με εκπλήσει και να μου φέρνει ανατροπές. Κανέναν η ζωή δεν σταματά να μας εκπλήσει και να μας φέρνει ανατροπές. Θα ήθελα τη γνώμη σου, αλλά θέλω να δώσω και ένα μήνυμα σε όλους τους γονείς που αντιμετωπίζουν παρόμοια κατάσταση. Να αγαπούν τα παιδιά τους. Να τα αποδέχονται όπως είναι. Όχι απόρριψη στο διαφορετικό. Αγάπη, συμπαράσταση, αποδοχή στα παιδιά μας, στα σπλάχνα μας. Ένα παιδί που είναι γκέι χρειάζεται μεγάλη δύναμη για να μπορέσει να το μοιραστεί με την οικογένειά του. Θέλω να ακουστεί σαν θέμα, διότι θέλω να ευαισθητοποιήσω τυχόν γονείς που απορρίπτουν τα παιδιά τους όταν μάθουν τη διαφορετικότητα στη σεξουαλική τους προτίμηση, όταν μάθουν το διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό που έχουν τα παιδιά τους. Αλλά και να με συμβουλεύσεις για τις φοβίες που έχω σαν μάνα που αποδέχεται το παιδί της. Σε φιλώ και η αγάπη μου είναι απεριόριστη για σένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επιστολή. Θέλω να πω ότι έχεις λογοτεχνική γραφή, γράφεις λογοτεχνικά, με συνεπήρε η γραφή σου. Βέβαια, σε έχω διορθώσει σε δύο σημεία, στο ένα που μίλησες για επιλογές και στο άλλο που μίλησες για σεξουαλικές προτιμήσεις. Ξαναλέω ότι δεν είναι επιλογή το να είμαστε ομοφιλόφιλοι ή ετεροφιλόφιλοι, είναι σεξουαλικός προσανατολισμός με τον οποίο γεννιόμαστε. Τα παιδιά μας δεν επιλέγουν αν θα είναι straight ή gay, γεννιούνται straight ή gay και η επιλογή έγκυται σε εμάς να αποδεχθούμε τα παιδιά μας όπως ακριβώς τα φέραμε στον κόσμο. Επίσης έχω και λίγες ενστάσεις εκεί που λες είσαι ψυχή από την ψυχή μου, αίμα από το αίμα μου, σώμα από το σώμα μου. Φαντάζομαι ότι το έγραψες έτσι λίγο λογοτεχνικά για να εκφράσεις πόση πολύ αγάπη έχεις στο παιδί σου. Όμως το παιδί μας είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος, ξεχωριστός από εμάς. Μπορεί ναι μεν να τον κυοφορήσαμε, μπορεί να τον γεννήσαμε και οι πατεράδες γεννάνε τα παιδιά. Λέει η γυναίκα τύχτη, ο άνδρας γεννά. Μπορεί να γεννήσαμε το παιδί μας, αλλά δεν είναι το ίδιο με εμάς. Είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος, ο οποίος έχει τη δική του προσωπικότητα, έχει τη δική του κληρονομικότητα, έχει το δικό του DNA και έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Ένα από τα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει ένα παιδί που φέρνουμε στον κόσμο μπορεί να είναι και αυτό της ομοφιλοφιλίας. Να έχει ομοφιλοφιλικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Το έχουμε πει πολλές φορές, αυτό το βίντεο θα μπει ούτως ή άλλως στη λίστα για την ομοφιλοφιλία που μπορείτε να την παρακολουθήσετε όσοι ενδιαφέρεστε για αυτά τα θέματα, που υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για τις γνώσεις που έχουμε μέχρι σήμερα στην εποχή μας για αυτό το θέμα, για την ομοφιλοφιλία. Η ομοφιλοφιλία φαίνεται ότι παρατηρείται. Φαίνεται από τις στατιστικές μελέτες ότι συμβαίνει στο 10% του πληθυσμού. Δηλαδή, ένα στα 10 παιδιά που γεννιέται μπορεί να γεννηθεί ομοφιλόφιλο. Δεν είναι κάτι για το οποίο ευθύνονται οι γονείς ή ευθύνεται το παιδί. Είναι μια επιλογή της φύσης. Μια επιλογή σπάνια, όπως σπάνιο είναι να έχει κάποιος υπέροχα πράσινα μάτια. Εντάξει. Καταλαβαίνω την αγωνία που έχεις για το παιδί σου, τις φοβίες που έχεις για το παιδί σου και διαβάζοντάς τες, δεν μου φάνηκαν διαφορετικές από τις φοβίες που έχει ο κάθε γονιός για το κάθε παιδί. Είναι πολύ φυσιολογικό ως γονείς να θέλουμε το καλύτερο για το παιδί μας, να ευχόμαστε το παιδί μας να έχει μια εύκολη ζωή, να ευχόμαστε το παιδί μας να μην ταλαιπωρηθεί όπως έχουμε ταλαιπωρηθεί εμείς και να ευχόμαστε το παιδί μας να ζήσει μια ζωή εξαπαλών ονείχων. Όμως, η ζωή δεν είναι έτσι. Όπως εσύ, φιλενάδα, λόγω της δικής σου διαφορετικότητας που εγώ γνωρίζω, ποια είναι, είχε κάποιο θέμα υγείας, φίλη, δέχθηκες τον κοινωνικό ρατσισμό που έχεις δεχθεί, μάτωσες, πόνεσες και βγήκες νικήτρια μέσα από αυτό και βγήκες ο άνθρωπος που είσαι σήμερα που μπορείς να αγκαλιάσεις το παιδί σου και να το αποδεχθείς και όχι μόνο να το κάνεις αυτό, αλλά και να στείλεις αυτή την επιστολή και να θέλεις να είσαι χρήσιμη και ενθαρρυντική προς άλλα παιδιά και προς άλλους γονείς, αυτό που σου συνέβηκε σου έχει βγει σε καλό. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα το παιδί σου θα περάσει τα ίδια. Μπορεί το παιδί σου να έχει μια πιο εύκολη ζωή από σένα. Μπορεί. Μπορεί να έχει μια εξίσου δύσκολη ζωή με σένα. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να προλάβουμε το να ταλαιπωρηθούν τα παιδιά μας σε κάποιο βαθμό. Όσο καλή ανατροφή και αν τους δώσουμε, όσο κοντά στο τέλειο γονείς και αν είμαστε, γιατί κανείς γονιός δεν είναι τέλειος. Τα παιδιά μας, επειδή θα ζουν σε αυτή τη ζωή, που αυτή η ζωή έχει και τα καλά της, έχει και τα κακά της, κάποια στιγμή θα ταλαιπωρηθούν. Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τον κόσμο. Ούτε να τα μεγαλώσουμε μέσα σε μια γυάλα.
Μην πάθουμε όπως το βασιλιά του μύθου που λέει ότι κάποιος του είχε προβλέψει ότι ο γιος του θα πεθάνει από λιοντάρι και έτσι τον είχε κλειδώσει μέσα σε έναν πύργο βασιλικό και δεν τον άφηνε να βγει έξω, μην τυχόν και βρεθεί κανένα λιοντάρι να τον σκοτώσει. Και έτσι όπως ήταν ο νεαρός βαριεστημένος μέσα στον πύργο που τον είχε κλειδωμένο ο πατέρας του, σαν στο γυάλινο κλουβί θα λέγαμε, έπαιζε με διάφορα βαλσαμωμένα ζώα που είχε εκεί στη συλλογή του και του τρύπησε το δάχτυλο, λέει, το νύχι ενός λιονταριού, μολύνθηκε και πέθανε από μόλυνση. Που αυτός είναι ένας μύθος που θέλει να, αλληγορικός που θέλει να μας πει ότι όσο προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από πόνο και ταλαιπωρία, μπορεί να τους προκαλούμε, είναι άθελά μας, να παίζουμε τέτοιο ρόλο ώστε να έχουν περισσότερο πόνο και περισσότερη ταλαιπωρία. Δεν μπορεί το παιδί μας, ούτε το παιδί σου, ούτε το παιδί μου, ούτε το παιδί κανενός, να ζήσει μια τέλεια ζωή. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως ως γονείς είναι να τους εξοπλίσουμε με τα κατάλληλα εργαλεία για να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες που αναπόφευκτα θα έρθουν στο δρόμο τους. Και ποια είναι αυτά τα κατάλληλα εργαλεία? Είναι το εργαλείο της επικοινωνίας, να μάθουν τα παιδιά μας να επικοινωνούν με τον εαυτό τους και τους σημαντικούς άλλους στη ζωή τους, τα συναισθήματά τους. Κάτι το οποίο φαίνεται ότι έχεις επιτύχει εσύ, γιατί το παιδί σου μίλησε στα αδέρφια του, τα αδέρφια του μίλησαν σε αυτόν και τον παρότειναν να μιλήσει σε σένα. Και όταν μίλησε σε σένα, παρόλο που δυσκολευόταν στην επικοινωνία, εσύ τον ενθάρρυνες και τον βοήθησες να νιώσει όμορφα και να νιώσει καλά. Το πρώτο εργαλείο που δίνουμε στα παιδιά μας είναι αυτό της επικοινωνίας. Το άλλο είναι το εργαλείο της μαχητικότητας. Τα μαθαίνουμε να είναι μαχητές στη ζωή, να είναι fighters, δηλαδή να πολεμάνε για ένα καλύτερο μέλλον για τους ιδίους και τους ανθρώπους γύρω τους. Τους εμπνέουμε δηλαδή ανθρωπισμό, πολύ σπουδαίο αυτό, και αυτό το εμπνέουμε κυρίως μέσα από το παράδειγμά μας. Αν εμείς είμαστε ανθρωπιστές, αν εμείς είμαστε πνευματικοί άνθρωποι και προσπαθούμε συνεχώς να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι και να είμαστε χρήσιμοι στον εαυτό μας και στους άλλους, θα εμπνεύσουμε αυτό το πράγμα και στο παιδί μας. Ένα άλλο εργαλείο που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας είναι το εργαλείο της αγάπης για μάθηση. Να τους βοηθήσουμε να αγαπούν τη μάθηση, να αγαπούν το διάβασμα, να αγαπούν την πληροφόρηση, να μπαίνουν για παράδειγμα σε ψυχοεκπαιδευτικά κανάλια όπως το δικό μας και να ενημερώνονται, να διαβάζουν βιβλία και να μαθαίνουν. Γιατί η μάθηση ανοίγει μάτια, ανοίγει ορίζοντες και ενδυναμώνει τους ανθρώπους. Ένα άλλο σπουδαίο εργαλείο που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες αυτής της ζωής είναι να τους μάθουμε να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της επιστήμης που μπορούν να έχουν στη διάθεση τους σήμερα. Να τους μάθουμε πως δεν είναι κακό να συναντήσουν, να επισκεφτούν ένα ψυχολόγο για να κάνουν ψυχοθεραπεία ή ακόμη και αν χρειαστεί να δουν και κάποιο ψυχίατρο αν έχουν κατάθλιψη ή κάποια άλλη διαταραχή που τους ταλαιπωρεί τη ζωή. Να τους μάθουμε να βρίσκουν λύσεις. Και ένα άλλο πάρα πολύ σπουδαίο εργαλείο, είναι όλα πάρα πολύ σπουδαία εργαλεία, είμαι και εγώ της υπερβολής, είναι να μάθουμε τα παιδιά μας να μην δίνουν τόση πολύ σημασία στο τι θα πει ο κόσμος, αλλά να δίνουν περισσότερη σημασία στο τι νιώθουν ήδη και τι λένε άνθρωποι που είναι σημαντικοί για αυτούς. Να τους μάθουμε να ξεχωρίζουν τη γνώμη του κόσμου, τη γνώμη των πολλών, από τη γνώμη των σημαντικών ανθρώπων στη ζωή τους, των ανθρώπων αυτών που εκτιμούν και σέβονται και θα ήθελαν να ζήσουν τη ζωή τους. Να κάνουμε παιδιά δυνατά, παιδιά με κρίση, να μπορούν να κάθε φορά που κάποιος τους λέει κάτι να σκέφτονται. Ποιος μου λέει αυτό το πράγμα, ποιος με κατακρίνει. Αυτός ο άνθρωπος που με κατακρίνει είναι άνθρωπος που μου αρέσει η ζωή του. Είναι άνθρωπος που θαυμάζω και εκτιμώ. Είναι άνθρωπος που θα ήθελα να ζούσα τη ζωή του. Είναι άνθρωπος που θα ήθελα να φορούσα τα παπούτσια του. Αν ναι, τότε ναι, να τον ακούσω τι μου λέει. Αν όμως είναι ένας άνθρωπος που δεν μ' αρέσει η ζωή του, που δεν μ' αρέσει η βιωτή του, που δεν συμφωνώ με το στυλ του, με το στυλ ζωής που έχει και την προσέγγιση που έχει στη ζωή, δεν με νοιάζει τίποτα τι λέει. Δεν με ενδιαφέρει παντελώς τίποτα. Ό,τι θέλει ας πει για μένα, την άποψή του ή οτιδήποτε άλλο. Και επίσης μαθαίνουμε τα παιδιά μας να διεκδικούν τα δικαιώματα τους και όταν αδικούνται να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Γιατί ευτυχώς αρκετά πράγματα τα οποία προηγουμένως δεν ήταν ποινικοποιημένα έχουν ποινικοποιηθεί στις μέρες μας, όπως η ρητορική του μίσους. Άρα υπάρχουν εργαλεία για τα νέα παιδιά ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού ή οποιασδήποτε άλλης συνθήκης που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να καταφέρουν να βγουν νικητές σε αυτό το παιχνίδι της ζωής. Η αγάπη που δίνουμε στα παιδιά μας και η αποδοχή που δίνουμε στα παιδιά μας είναι το μεγαλύτερο όπλο
για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της ζωής, τις οποίες ούτως ή άλλως θα τις αντιμετωπίσουν. Όσο και αν προσπαθήσεις και εσύ και εγώ και ο κάθε γονιός, δεν μπορούμε να προστατέψουμε τα παιδιά μας από τις δυσκολίες της ζωής. Το βίωσα αυτό το καλοκαίρι, ένα από τα δυο μου παιδιά βίωσε μια δύσκολη εμπειρία και στενοχωριόμουνα που στενοχωριόταν το παιδί μου. Το ξεπέρασε, ευτυχώς. Και όμως έλεγα στον εαυτό μου, δεν μπορείς να περάσεις εσύ το πρόβλημα που περνάει το παιδί σου, που ούτως ή άλλως όλα τα παιδιά περνάνε τέτοιου είδους προβλήματα, στενοχώριες. Ας το παιδί σου να το περάσει, κάτσε εκεί πέρα να στηρίξεις το παιδί σου, να σε πλάι στο παιδί σου, να είσαι ένα ευήκο νους, να ακούς το παιδί σου τι έχει να σου πει, να στηρίξεις συναισθηματικά το παιδί σου και ας το παιδί σου να δώσει τη μάχη του και να βγει νικητής. Και το παιδί μου βγήκε νικητής. Και το παιδί μου είναι πολύ καλύτερα τώρα, μετά που πέρασε μια δυσκολία συναισθηματική που πέρασε μέσα στο καλοκαίρι. Δεν είναι κακό πράγμα να έχουμε δυσκολίες. Δεν είναι κακό πράγμα να έρχονται εμπόδια στη ζωή. Κακό πράγμα είναι να είμαστε δειλοί και φοβισμένοι και φοβόμαστε να αντιμετωπίσουμε. Άρα δίνουμε θάρρος στα παιδιά μας, παίρνουμε και οι ίδιοι θάρρος μέσα από πνευματική τροφή, διαβάζοντας ψυχοφέλημα, ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία, παρακολουθώντας ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο όπως αυτά που έχουμε εδώ στο κανάλι μας. Και η αγάπη και η αποδοχή είναι ένα από τα πιο σπουδαία πνευματικά αγαθά. Και επίσης, όσον αφορά στο θέλει το παιδί σου να κάνει οικογένεια και φοβάσαι μην τυχόν και το παιδί σου μένει μόνο, οι καιροί αλλάζουν, η κοινωνία αλλάζει και προχωρεί. Υπάρχουν χώρες στις οποίες υπάρχουν ομόφυλα ζευγάρια τα οποία νομίμως έχουν παιδιά, υιοθετούν παιδιά. Σε κάποιες πολιτείες στην Αμερική, σε κάποιες πόλεις στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα νομίζω η υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια ακόμη δεν έχει εγκριθεί. Δεν ξέρεις με ποιο τρόπο θα μπορέσει ο γιος σου στο μέλλον, εφόσον το θελήσει, να αποκτήσει αυτό που πραγματικά θέλει. Κάποιος που θέλει πραγματικά να κάνει κάτι, βρίσκει τρόπο να το αποκτήσει. Ευτυχώς το παιδί σου έχει γεννηθεί σε μια εποχή σύγχρονη. Δεν έχει γεννηθεί το 1800 ή το 1700. Όχι ότι δεν υπήρχαν ομοφυλόφιλοι άνδρες και ομοφυλόφιλες γυναίκες τότε, αλλά ήταν αναγκασμένοι να παίξουν ένα ρόλο που δεν τους άρμοζε, προκειμένου να μην δεχθούν κοινωνική κατακραυγή. Στην εποχή μας είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Και δεν έχει σημασία κάποιος αν είναι ομοφυλόφιλος ή ετεροφυλόφιλος, για το αν θα μείνει μόνος του στο τέλος, αν θα κάνει οικογένεια, αν θα έχει σύντροφο ή όχι. Δεν έχει σημασία. Παρόμοιες δυσκολίες που συναντούν οι ετεροφιλόφιλοι άνθρωποι για τη σύναψη υγιών ερωτικών σχέσεων, συναντούν και ομοφυλόφιλοι άνθρωποι. Δεν αλλάζει κάτι. Όταν ένας άνδρας ερωτεύεται άνδρες, δεν αλλάζει κάτι στον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται και στις δυσκολίες και τις ευκολίες που έχει στις ερωτικές του σχέσεις. Όταν μια γυναίκα ερωτεύεται γυναίκες, δεν αλλάζει κάτι στις δυσκολίες και τις ευκολίες και στον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται οι ερωτικές σχέσεις. Πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε με στερεότυπα. Να σκεφτόμαστε ότι είναι γυναίκα, είναι ετεροφιλόφιλη γυναίκα, άρα παίζει αυτό το ρόλο σε μια σχέση. Είναι άντρας, είναι ετεροφιλόφιλος άντρας, παίζει αυτό το ρόλο σε μια σχέση. Όχι, είμαστε όλοι άνθρωποι, ανεξαρτήτως φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, και για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά οι ερωτικές του σχέσεις, οι προσωπικές του σχέσεις, οι οικογενειακές του σχέσεις είναι διαφορετικές. Ας σταματήσουμε να σκεφτόμαστε με κουτάκια. Τα κουτάκια οι άνθρωποι τα βάζουν προκειμένου να ευκολύνουν τη ζωή τους. Στην πραγματικότητα όμως δυσκολεύουν τη ζωή τους. Γιατί αν τους βάζουμε όλους σε κατηγορίες, δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε την καταπληκτική ομορφιά που έχει η διαφορετικότητα. Η όποια διαφορετικότητα. Η όποια διαφορετικότητα. Δικαιούμαστε να ζήσουμε όλοι. Κανείς δεν ξέρει πόσα χρόνια θα ζήσει, κανείς δεν ξέρει τι το επιφυλάττει το αύριο, και είναι χαζό και άσκοπο να θεωρούμε ότι εάν η κόρη μου είναι ομοφυλόφιλη, εάν ο γιος μου είναι ομοφυλόφιλος, αυτό σημαίνει πως θα έχει μια πολύ άσχημη ζωή. Ναι, θα έχει μια ζωή challenging, που θα έχει δυσκολίες, όπως όλες οι ζωές έχουν δυσκολίες. Και είναι ενθαρρυντικό και εμείς οι ίδιοι γονείς να σκεφτόμαστε για τα παιδιά μας ότι ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού έχουν την ικανότητα και τα οπλίζουμε για να έχουν την ικανότητα να ανταπεξέλθουν στις όποιες δυσκολίες φέρει η ζωή μπροστά τους. Δεν ξέρω αν με αυτά που λέω, ίσως κάποιοι οι οποίοι ανήκουν στην LGBTQI κοινότητα να μου πούν ότι δεν είσαι ομοφυλόφιλη ή Θέκλα και δεν γνωρίζεις τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ομοφυλόφιλοι άνθρωποι. Είναι αλήθεια ότι δεν είμαι, έτυχε να μην είμαι. Όμως μέσα από την πολύχρονη πείρα μου ως ψυχολόγος, έχοντας εργαστεί με διάφορους ανθρώπους που έχουν διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό από τον ετεροκανονικό,
Έχω έρθει σε επαφή με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν άνθρωποι. Και στο playlist για την ομοφιλοφιλία υπάρχουν και βίντεο στο οποία υπάρχει και περιγραφή των δυσκολιών. Δεν μη υποτιμώ τις δυσκολίες, δεν υποτιμώ τα εμπόδια. Θεωρώ όμως ότι αν η δικιά μας η προσέγγιση, ειδικά σε αυτούς τους ανθρώπους που ξεκινάνε τώρα τη ζωή τους, ο γιος της κυρίας είναι 20 ετών, τώρα μπαίνει στη ζωή, ακόμη δεν έχει κάνει καμία ερωτική σχέση, τώρα μπαίνει στην κοινωνία. Αν ξεκινάει με ένα attitude, με μια στάση του όποια προβλήματα έρθουν στον δρόμο θα τα αντιμετωπίσω μαχητικά και δεν έχω να λογοδοτήσω σε κανένα για το σεξουαλικό μου προσανατολισμό και έχω και τη στήριξη της οικογένειας μου, αυτό το παιδί θα μπορέσει να έχει πολύ πιο εύκολη ζωή από κάποιον ο οποίος ξεκίνησε πριν 20 χρόνια, πριν 30 χρόνια, πριν 40 χρόνια, με φόβο, με ντροπή, με απόρριψη από την οικογένεια του, με κοινωνικό αποκλεισμό κλπ. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό το μήνυμα της μητέρας αυτής που λέει στους γονείς: αποδεχτείτε τα παιδιά σας όπως ακριβώς είναι. Στηρίξτε τα παιδιά σας όπως είναι. Μην απορρίψετε τα παιδιά σας. Δώστε αγάπη στα παιδιά σας. Δώστε δύναμη στα παιδιά σας. Δώστε αποδοχή. Είμαι ψυχολόγος για 23 χρόνια. Η μόνη συμβουλή που έχω να δώσω για να κάνεις υγιή παιδιά είναι να τους αγαπάς και να τους το δείχνεις και να έχεις εμπιστοσύνη σε αυτά. Η μεγαλύτερη πηγή ανασφαλιών και εσωτερικών δυσκολιών σε έναν άνθρωπο είναι ο γονιός του να τον απορρίπτει και ο γονιός του να έχει αρνητική γνώμη για αυτόν. Άρα το μεγαλύτερο αγαθό που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας είναι η αγάπη μας και η στήριξή μας. Την αγάπη μου σε όλους και αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις μανάδες, τους πατεράδες, τα παιδιά, που είτε τους αφορά το θέμα είτε όχι, γιατί για πολλά άλλα ζητήματα μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η συμβουλή της κυρίας, ότι αποδεχόμαστε τα παιδιά μας όπως είναι και τα στηρίζουμε και δεν τα κάνουμε να νιώθουν άσχημα για πράγματα για τα οποία δεν φταίνε. Και τα οποία δεν είναι και πράγματα να νιώσει άσχημα κανείς, ε. Φιλιά. Σας άρεσε το βίντεο, μοιραστείτε το με φίλους σας, πατήστε like. Αν είστε για πρώτη φορά περαστική από εδώ, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και θα τα λέμε.